Θα γίνει σύρτη σέντρα, περνάει μπάλα, θα γίνει το σούτ από τον Μαριστασίου Χαλκιαρό, νέο σούτ από τον Αντωνίου. Χαϊκάλης περνάει και βγάζει ωραία σέντρα από κοντά, μόνος του σηκώνεται ο Παπαναστασίου. Ωραίο γκολ με προβολή, ο Παπαναστασίου θα κάνει το 1-0 για τη Δάφνη στο πολύ νωρίς, στο 6ο λεπτό. Από αριστερά θα γίνει μια σέντρα, από κοντά ο Πασχαλίδης, την μπάλα στη γωνία, ισοφαρίζει στο 27 με αυτόν τον ωραίο συνδυασμό και με το σουτ από κοντά στη γωνία του Πασχαλίδη, ισοφαρίζει η Λάρνα. Εκτελείται το φάουλ, μέσα θα γίνει μια κεφαλιά εκεί λίγο έξω από το δεξί κάτω το δοκάρι, out. Κόρνερ για τη Λάρνα, μια κεφαλιά από πίσω, γκολ ο Νικολόπουλος που είχε προωθηθεί στο πρώτο λεπτό του δευτέρου ημιχρόνου. Στείλει την μπάλα στα δίκτυα και θα κάνει το 1-2 για τη Λάρνα. Πασχαλίδης τώρα θα δώσει την μπάλα στο Λουκά, από κοντά αυτός θα η μπάλα, μεγάλη ευκαιρία για τη Λάρνα, χάνεται στο εξωτερικό μέρος των δικτύων. Αντωνίου στο δεύτερο δοκάρι θα γίνει μια σέντρα, ο Αντωνίου κατεβάζει την μπάλα στο εξωτερικό μέρος των δικτύων, μεγάλη ευκαιρία λίγο έξω από το δεξί κάτω δοκάρι, το σουτ, στο σουτ του Αντωνίου. Εδώ μια σέντρα στο δεύτερο δοκάρι, έρχεται ο Μακρόπουλος, προσπαθεί να βρει στην περιοχή, έχουμε ένα σπρόξιμο πάνω στη γραμμή, συνέχεια λέει ο διαιτητής. Εδώ θα γίνει το λάθος από τον τερματοφύλακα, θα κλέψει ο Ντασίλβα μόνος του, σε κενή εστία θα στείλει την μπάλα στα δίχτυα, στην εκπνοή του αγώνα. Το Ντασίλβα θα κάνει το 1-3 για τη Λάρνα. Εμείς, ό,τι και να πω, δεν μπορώ να μην δώσω χιλιάδες συγχαρητήρια στα παιδιά αυτά, τα οποία πραγματικά είναι, η ομάδα φέτος είναι σαν τη Λερναία Ύδρα. Χάνουμε έναν ποδοσφαιριστή, γεννιέται κάποιος άλλος. Σήμερα είδαμε τον Θανάση Ντελή με τρεις προπονήσεις στο παιδί, έπαιξε, στο τέλος δεν άντεξε, βγήκε. Ο Ματίας δεν έχει αγωνιστεί σχεδόν καθόλου, έδωσε τα πάντα, έβαλε τον γκολ. Νομίζω ότι είναι μια ομάδα που είναι οικογένεια, το ξανατονίζω. Ο ρόλος του προπονητή στις ομάδες, στο τοπικό τουλάχιστον, είναι, αν μη τι άλλο, να φτιάξει την ψυχολογία των παιχτών του και να κάνει μια ομάδα να είναι μια γροθιά. Αυτό έχουμε καταφέρει εμείς. Δεν έχουμε τίποτα να διεκδικήσουμε περισσότερο από αυτό που είναι μέσα στον αγώνα, στον αγωνιστικό χώρο. Δηλαδή, προσπαθούμε παιχνίδι με παιχνίδι, με όλα τα προβλήματα, 6-7 παίχτες είναι εκτός. Δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο. Και για μένα, να πω και κάτι το οποίο πρέπει να το λένε όλοι οι προπονητές. Τον προπονητή μάγκα τον κάνουν οι ποδοσφαιριστές. Και σήμερα μάγκα με κάνανε οι δικοί μου οι ποδοσφαιριστές, να το πω έτσι, που είναι πραγματικά πολύ, πολύ αντρίκια νίκη. Πολύ αντρίκια νίκη. Πάρα πολύ καλή. Δεν έχω λόγια, δεν μπορώ πραγματικά, δεν μπορώ να πω κάτι για τα παιδιά. Πνιγήκαμε στο άγχος. Η αλήθεια ότι υπάρχει άγχος στην ομάδα, γιατί τα δύο αποτελέσματα μας είχαν αφήσει πίσω, τα αρνητικά μας είχαν αφήσει πίσω στη βαθμολογία. Είχαμε ανάγκη από βαθμούς. Παίζαμε μια ομάδα η οποία πατούσε πιο καλά στα πόδια, είχε άγνοια κινδύνου, έδειχνε να το διασκεδάζει. Σε αντίθεση με εμάς που για μισή ώρα στην παραμικρή πάσα δείχναμε ότι αγχωνόμασταν. Δεν είχαμε τελική απόφαση και πραγματικά δεν ήμασταν ο εαυτός μας. Υπάρχει εξήγηση λογική, αλλά πρέπει να την ξεπεράσουμε κιόλας. Σίγουρα υπάρχουν κάποια προβλήματα τραυματισμών τα οποία διαρκούν 2 μήνες. Έχουμε πρόβλημα με τους πιτσιρικάδες της ομάδας, δεν υπάρχει καν αλλαγή στον πάγκο. Και παρόλα αυτά όμως πρέπει να διεκδικήσουμε αυτό που μας αξίζει. Θεωρώ ότι το ρόστερ της ομάδας είναι ακριβοθόρητο, είναι καλό, αλλά δεν αρκεί από μόνο να σου προσφέρει από αυτά που πρέπει στον αγωνιστικό χώρο. Σίγουρα πρέπει να αλλάξουν κάποια πράγματα, το έχω ξαναπεί και έχω γίνει γραφικός γι' αυτό. Ότι έτσι δεν πας πουθενά. Και αυτή ήταν, δεν σου λέει ότι ήρθε το τέλος του κόσμου. Θεωρώ όμως ότι πρέπει να πάρουμε κάποιες αποφάσεις από όλες τις πλευρές, γιατί σίγουρα υπάρχουν οι λύσεις, ειδικά στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο, και όταν διαθέτεις κάποιους παίχτες οι οποίοι μπορούν να πάρουν την ομάδα από το χέρι και να τη βγάλουν μπροστά. Θέλει υπομονή, αλλά θέλει και κάποιες ριζικές αλλαγές. Όλοι λένε ότι η Δάφνη έχει την καλύτερη ομάδα. Δεν το βλέπω όμως από τα αποτελέσματα που θέλει. Εξαρτάται και εμένα, με ρωτήσετε και ο Σταυρός και ο Ολυμπιακός Λαμίας. Όσα λέει τα ξέρω ο νοικοκύρης, δεν τα ξέρω ο κόσμος όλος. Η αλήθεια ότι πριν 2 μήνες χάσαμε 4 ποδοσφαιριστές, εκ των οποίων μόνο ένας έχει επιστρέψει και βρίσκεται στον αγωνιστικό χώρο, και ήδη και έχουμε χάσει έναν, το βασικό μας στόπερ για 5 αγώνες. Ήδη έναν που έλειπε, σύν τον αγώνα που έλειπε με τον Ολυμπιακό Λαμίας, και άλλες 4 τώρα. Οπότε σίγουρα προβλήματα υπάρχουν. Δεν θα κρυφτούμε πίσω από τα προβλήματα. Αλλά εδώ, αυτοί που είμαστε, πρέπει να καταλάβουμε ότι πρέπει να δώσουμε το κάτι παραπάνω.
Δεν δίνω δικαιολογία στα προβλήματα, προς Θεού. Το είπα και την προηγούμενη εβδομάδα. Δεν κρύβομαι ούτε στους διαιτητές, ούτε ψάχνω για άλλοθε. Θεωρώ όμως ότι πρέπει να γίνουν ριζικές αλλαγές σε όλα τα επίπεδα. Δυστυχώς δεν μπορούμε να είμαστε δημόσιοι υπάλληλοι. Πρέπει να κάνουμε προπόνηση, πρέπει να είμαστε στην προπόνηση, ώστε να μπορούμε να δικαιολογήσουμε κάποιες απαιτήσεις και κάποιες υποχρεώσεις που έχουμε και τα δικαιώματα. Δικαιώματα έχουμε όλοι οι παίχτες και ο προπονητής. Αλλά έχουμε και κάποιες απαιτήσεις απέναντι σε αυτό το φιλαθλό κόσμο που στηρίζει αυτή την ομάδα τόσα χρόνια και θέλει να δει κάποια πράγματα τα οποία τα αξίζει. Και είμαι και εγώ υπεύθυνος σε πολύ μεγάλο βαθμό, γιατί κάποια πράγματα τα επέτρεψα εν γνώση μου να γίνουν, γιατί πιστεύω ότι ίσως κάποια πράγματα αλλάξουν. Κάποιοι, αν θέλουν στην ομάδα να είναι κομπάρσοι, είναι δικό τους θέμα. Εγώ δεν θα παραμείνω να δουλεύω με κομπάρσους, ούτε θα επιτρέψω στη διοίκηση να εξακολουθεί να υπάρχει με αυτούς τους παίχτες. Διαφορετικά, θα πρέπει να πάρουν ριζικές αλλαγές και να άκουσε και κάποια πράγματα από τον προπονητή μέχρι τον τελευταίο πιτσιρικά που παίζει στην ομάδα.